Συγκλονιστικότερη από τις Πασχαλινές γιορτές είναι η αφάνταστη σε μεγαλείο τελετή του Αγίου Φωτός του Μεγάλου Σαββάτου στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα. Η τελετή είναι περίπλοκη. Κατά τις 10 η ώρα το πρωί γίνεται έλεγχο στο Άγιο Κουβούκλιο για να μην υπάρχει τίποτα μέσα στον τάφο που να μπορεί με αυτό να ανάψει φλόγο ο Πατριάρχης. Στις 11 σφραγίζεται ο τάφος με λευκές κορδέλες και λιωμένο καθαρό κερί και σφραγίζεται. Η κυρίως τελετή γίνεται στις 12 το μεσημέρι. Ο Πατριάρχης με επισκόπους προχωρεί προς τον Πανάγιο Τάφο στη μέση πομπής που προπορεύονται λαμπάδες, ο Τίμιος Σταυρός, τα Λάβαρα και τα Εξαπτέρυγα. Μπροστά στον Πανάγιο Τάφο γίνεται λιτανία. Μετά τη λιτανία, ο τάφος αποσφραγίζεται και ο Πατριάρχης, αφού βγάλει την αρχιερατική στολή, ελέγχεται εξονυχιστικά για να διαπιστωθεί ότι δεν έχει μαζί του αντικείμενο που μπορεί να ανάψει φωτιά. Ο ίδιος έλεγχος γίνεται και μέσα στο Άγιο Κουβούκλιο. Ο Πατριάρχης εισέρχεται στον Πανάγιο Τάφο ενώ όλες οι καντήλες είναι σβηστές. Ακολουθεί η προσευχή του Πατριάρχη και η ανάγνωση ευχών στο εσωτερικό. Στο εξωτερικό, στο ναό της Αναστάσεως, επικρατεί απόλυτη ησυχία. Την ησυχία διακόπτει φως με χρώμα γαλάζιο ή λευκό που κυκλοφορεί αστραπιαία στο χώρο του ναού προερχόμενο από τον Πανάγιο Τάφο. Είναι το Άγιο Φως. Τότε ο Πατριάρχης εξέρχεται κρατώντας δύο δέσμες από 33 κεριά η καθεμία και δίνει το Άγιο Φως στους αντιπροσώπους των εκκλησιών και στο λαό. Ρωτάνε λοιπόν αν και κατά πόσο θα μπορούσε μέσα στον Πανάγιο Τάφο από την προηγούμενη μέρα να έχουν κρύψει κατά κάποιον τρόπο σπίρτα ή οτιδήποτε για να ανάψει το Άγιο, για να πάρουν το Άγιο Φως. Ναι, κοιτάξτε, θεωρητικά, ναι, ένας νους, μπορεί, ορθολογιστικός νους, μπορεί να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Θεωρητικά, βεβαίως, μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά σας είπα ότι εκείνη την, πριν πει ο Πατριάρχης, είναι ελεύθερος ο καθένας, για παράδειγμα, να το αμφισβητήσει αυτό και να πει: για συγγνώμη, μισό λεπτό, να πάω εγώ μέσα να δω τι γίνεται. Εγώ βλέπω ένα φως που καίει κτλ. Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, να το ελέγξει. Εκτός αυτού, θα το έβλεπα ότι ήταν, ας πούμε,
Δηλαδή, είναι δυνατόν να παίζουν όλα τα δόγματα θέατρο έξω του Πανάγιου Τάφου, να ψάχνουν τον Πατριάρχη, να παίρνουν μετά το Άγιο Φως του Πατριάρχη και, ας πούμε, και αυτό να είναι στημένο, να το πω έτσι. Ένα αυτό. Αλλά το δεύτερο όμως, το πιο σημαντικό, κυρία Μάρινη, είναι το εξής. Το Άγιο Φως δεν είναι μόνο οι φλόγες που βγάζει ο Πατριάρχης. Είναι και όλα αυτά τα οποία βλέπει όλος ο κόσμος, αυτό το θέαμα, να το πω έτσι, το εκπληκτικό και μοναδικό, που θα το δούμε και πρέπει να το δούμε πλέον τώρα, που βλέπεις μέσα στον Ναό της Αναστάσεως, που είναι κάτι, η φωτοχυσία, οι αστραπές, οι φλόγες. Τώρα βλέπουμε και τις αστραπές, έτσι. Και από Κοζάνη, μάλιστα, ρωτούν πάλι αυτό περίπου που είχατε πει και νωρίτερα, τη διαφορά με την οποία μπορεί να βλέπει ένας άνθρωπος το φως. Κοιτάξτε, τώρα αυτές οι αστραπές είναι προήμιο του Αγίου Φωτός. Ναι, τώρα είμαστε αυτές πολύ είναι κοντά. Που παρουσιάζονται με μια συχνότητα. Εγώ θα παρακαλούσα να μας δώσει και λίγο ήχο οι σκηνοθέτες, να είναι αυθεντικό. Ναι. Να μας δώσει τον αυθεντικό ήχο του βίντεο. Για να ακούσετε τους πανηγυρισμούς του κόσμου. Ναι. Μόλις βλέπουν το Άγιο Φως. Ήδη δυναμώνουν, ήδη πυκνώνουν τώρα οι φλόγοι. Όλοι περιμένουν να βγει το Άγιο Φως. Όχι ο Πατριάρχης, να βγει το Άγιο Φως. Ο Πατριάρχης είναι μέσα στο κουβούκλιο αυτή τη στιγμή. Δεν τον βλέπει κανείς. Α, πρώτα βγαίνει από τις δύο πλευρές. Πρώτα βγαίνει το Άγιο Φως. Ναι, βέβαια. Και βέβαια, μετά βγαίνει βέβαια, ο βέβαια. Το Άγιο Φως βγαίνει μόνο του, χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Εκείνο ξέρει πότε θα βγει ακριβώς, το δευτερόλεπτο. Αλλάζει ο χρόνος ποτέ, όχι. Βέβαια, έτσι, αλλάζει, ναι, λεπτά ή μισή ώρα μπορεί να πάει, ναι. Και μέσα. Ακούτε τι γίνεται. Ναι. Βλέπετε τι γίνεται. Παραλύρει ο κόσμος. Άλλοι φωνάζουν, άλλοι κλαίνε, άλλοι είναι, μιλάμε συγκλονιστικές στιγμές. Σκοτεινά είναι εντωμεταξύ μέσα στο Ναό της Αναστάσεως. Ναι. Τώρα όμως, κοιτάξτε, θα δείτε από τα αριστερά μια φωτεινή σφαίρα να περνάει πάνω από τα κεφάλια του κόσμου. Είτε αυτή τη στιγμή τη βλέπετε, ναι. Οριζόντια. Βέβαια, εμφανέστατα. Προς τα δεξιά. Και μια άλλη σφαίρα η οποία έφυγε, πρόλαβα να πάρω μόνο την ουρά της, αριστερά πάνω. Θα δείτε, τη βλέπετε, ναι, αριστερά πάνω, ναι, την ουρά, ναι, της. Πρόλαβα να πάρω. Πράγμα το οποίο είναι μοναδικό το 94, δεν το είδα σε άλλο βίντεο αυτό το πράγμα. Ήταν το βίντεο που είχα εγώ το 94 και το οποίο το συνέλαβε χωρίς και εγώ να το ξέρω. Και εγώ ομολογώ ότι τόσα χρόνια περιμένω να δω κάποιο πιο σημαντικό βίντεο, τουλάχιστον από τα κανάλια. Αλλά βλέπετε όμως και τις αστραπές αυτές που εξακολουθούν να είναι το Άγιο Φως. Μέχρι είναι... πόση ώρα συνεχίζει έτσι να φαίνεται όλο αυτό. Είναι που... μερικά λεπτά, 5-10 λεπτά. Κοιτάξτε τώρα το εξής. Αριστερά. Ναι. Δεν βγήκε ακόμα ο Πατριάρχης, τώρα βγαίνει. Ναι. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι παίρνει ολόκληρη φωτιά από τη φλόγα την οποία τον περιβάλλει. Τόσο πολύ μεγάλη είναι η φλόγα που τον περιβάλλει τον Πατριάρχη. Αλλά θα δείτε ένα πλάνο τώρα αριστερά, έχουν ανάψει οι λαμπάδες του κόσμου. Αριστερά όλες. Αυτές που είπαμε ότι ανάβουν μόνες τους. Ακριβώς. Πριν βγει ο Πατριάρχης ακόμα. Οι οποίες... το βλέπετε, το βλέπετε. Ναι, έχουν, ναι, όλοι αναμένες τις λαμπάδες αριστερά. Είναι αυτοί δεν έχει οι οποίοι ακόμα. Έχουν πολύ βαθιά πίστη, όπως μου είχατε πει την άλλη φορά. Καλά, δεν είναι απόλυτο αυτό, δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως, επειδή ανάψαν πολλές λαμπάδες του κόσμου μόνες τους, ήδη όλοι έχουν πάρει το Άγιο Φως αριστερά. Ο Πατριάρχης τώρα βγαίνει ήδη από τον Πανάγιο Τάφο. Δηλαδή, μιλάμε για συγκλονιστικές στιγμές. Ξέρετε που αν δεν τις έχει ζήσει κάποιος, θα έχει και αμφισβητήσεις και απορίες και αυτά. Ήδη εγώ όταν κατέβαινα στο Πανάγιο Τάφο, το 94, δεν πίστευα ότι υπάρχει το Άγιο Φως. Αυτό το γράφω και στο διαδίκτυο μέσα σε μια περιγραφή που κάνω. Γι' αυτό ακριβώς και πήρα μαζί μου κάμερα. Ναι. Λέω, θα απομυθοποιήσω το Άγιο Φως. Ό,τι υπάρχει κάτω θα το δείξω. Θα πω, να, ορίστε, δεν υπάρχει τίποτα. Εσείς τότε ήσασταν και γιατρός κανονικά. Ναι, ήμουν παιδοψυχίατρος και. Ναι, εργαζόσασταν ως. Ναι, βέβαια, δούλευα ως παιδοψυχίατρος. Δεν είχα γίνει απλώς κληρικός. Ναι. Ναι. Ναι, το ξέρω. Και όταν βεβαίως είδε αυτό το πράγμα, βέβαια συγκλονίστηκα και ο ίδιος. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Και φυσικά, ξέρετε, είχα μεν την κάμερα στον ώμο μου, αλλά δεν έβλεπα μέσα από την κάμερα. Δεν θα ήθελα να χάσω ένα τέτοιο θέαμα. Δηλαδή να βλέπω μέσα από μία τρύπα. Να μην ξέρω τι βλέπω και να μην βλέπω με τα δυο μου μάτια ακριβώς, με τα ίδια μου τα μάτια, τι γίνεται εκεί πέρα. Και βέβαια είδα με τα μάτια μου μια φωτεινή σφαίρα να βγαίνει από τα αριστερά του Παναγίου Τάφου, και ώσπου να γυρίσω την κάμερα, βέβαια δεν την έπιασα. Όμως η κάμερα είχε πιάσει ήδη από μόνη της τη σφαίρα η οποία βγήκε προς τα δεξιά του Παναγίου Τάφου. Χωρίς εγώ να το ξέρω. Εμείς ξαναβλέπουμε τώρα σε πιο αργό ρυθμό αυτά τα οποία περιγράφουμε. Ναι, αξίζει πραγματικά να το δούμε. Αλλά για να δει κανείς... θέλω παράλληλα να βάλω την αρνητική πλευρά. Και μάλιστα τα στοιχεία ζήτησα να μου τα δώσει ο θεολόγος, ο κύριος Νίκος Ζαχαρόπουλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Βλέπετε τις αστραπές, το αν μπορούσε να μας γυρίσει πίσω και να δούμε αυτό το σύννεφο πραγματικά. Γιατί φαίνεται το σύννεφο. Ναι, ναι, είναι ένα σύννεφο. Βέβαια, βλέπουμε τις αστραπές. Καλά, μετά. Θα μετά, πρέπει μετά, να το ξαναγυρίσει τώρα. Τώρα ας δούμε τη φωτεινή σφαίρα που είναι πραγματικά μοναδική, θα έλεγα. Είναι μοναδικό ντοκουμέντο αυτό πραγματικά. Και πόσο Θεός, ας πούμε, αξίωσε εμένα. Βλέπετε τη φωτεινή σφαίρα που βγαίνει, αρχίζει, ναι, και βγαίνει πάνω από τα κεφάλια, ανάμεσα στον κόσμο. Γλύφει τα κεφάλια του κόσμου. Περνάει μέσα από τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή χάνει η κάμερα την αιστεία της, γιατί ήταν στο αυτόματο. Να πούμε ότι δεν είναι καυστική, έτσι. Ότι ναι, δεν καίει το... Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε,
Και γιατί μπορεί να αναρωτιέται ο κόσμος πώς περνάει πάνω από τα χωρίς κεφάλια τους και δεν καίγονται. Και όχι μόνο χωρίς να κάψει κανένα, κυρία Μαρνή, δεν την πήρε κανείς είδηση. Αυτό είχα τη δυνατότητα να το επιβεβαιώσω μετά, γιατί υπήρχαν άνθρωποι από τον γκρουπ από τη Θεσσαλονίκη που καθόταν ακριβώς απέναντι εκεί πέρα στο σημείο αυτό. Mm-hmm. Και του είπα, την είδατε τη φυσικά? Όχι, λέει, δεν είδαμε τίποτα. Δηλαδή είναι ένα πολλαπλό θαύμα, δεν είναι ένα απλό γεγονό, είναι ένα πολλαπλό θαύμα που συμβαίνει. Εγώ θέλω δεν είναι ένα τρίκ. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι εμείς θέλαμε σήμερα, σαν συνεργείο, να το αναπαράγουμε, δεν θα μπορούσαμε. Με τα τεχνικά μέσα που έχουμε σήμερα. Δεν αναπαράγεται αυτό το πράγμα. Εννοείται με εφέ. Ναι, ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμος θα. Και το γεγονός ότι βλέπετε ότι η κάμερα εκεί χάνει την εστία της σε ένα σημείο. Ναι. Και φαίνεται η φλόγα αυτή, λόγω της φλόγας δηλαδή, η κάμερα προσπαθεί να εστιάσει, κάνει αυτό το πράγμα και χάνει και μετά ξαναβρίσκει το ρυθμό της. Mm-hmm. Αυτό βέβαια ήταν ατύχημα από μια άποψη, γιατί θολώνει η εικόνα. Ενώ αν ήταν σε σταθεροποιημένη κάμερα, θα μπορούσε να πάρει πιο καθαρά ίσως την εικόνα. Γι' αυτό δεν είναι και τόσο καθαρή. Ναι, εντάξει, άμα ήταν επαγγελματική θα ήταν διαφορετικά. Αλλά είναι και πάλι πάρα πολύ καλή εικόνα. Τώρα, εάν μπορέσει και μας, γιατί εγώ ζήτησα και μου το κάνανε καρέ-καρέ και το είδα. Ναι. Και είναι εκπληκτικό. Θα δείτε πράγματα που, αν το δούμε δηλαδή, φαίνεται σε ένα σημείο ένα σύννεφο. Αυτό που είπατε. Το ακινητοποιείς δηλαδή σύννεφο. Και φαίνεται ένα γαλάζιο σύννεφο. Δεν είναι δηλαδή φωτισμός που μπορεί να αναπαραχθεί. Θα προσπαθήσει, μου λέει η σκηνοθέτης μου. Τώρα εδώ θα δούμε μάλλον πώς θα περάσει. Η φλόγα δεν είναι απλή φλόγα. Είναι μια ζωντανή φλόγα, εγώ θα τον ονόμαζα. Άλλο θαύμα αυτό πάλι. Δεν είναι απλή φλόγα που εμείς ανανάψουμε αυτή τη στιγμή ένα κερί. Είπαν μερικοί ότι τάχα της είναι κεριά τα οποία έχουν ειδική σύσταση κτλ. Εγώ τα ακούω αστεία αυτά τα πράγματα. Ας πάει κάποιος κάτω, οτιδήποτε κεριά θέλει να τα ανάψει να δει πώς είναι. Δεν γίνεται. Τα είναι παραμύθια που λένε μερικοί. Είναι ένα απλό πείραμα. Βγαίνουν μερικοί και κάνουν, λένε παραμύθια ότι τάχα της θα ανάψουμε το άγιο φως από φωσφόρο και από κεριά και από αυτά. Αυτά είναι παραμύθια για μένα. Δηλαδή το ότι μπορεί κάποιος να ανάψει ένα κερί με αναπτήρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ανάψει θαυματολογικά το άγιο φως στον Πανάγιο Τάφο. Αν δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή κάνω εδώ έναν πειραματισμό και αναπαράγω, ας πούμε, ένα κεραυνό. Μπορεί μια ηλεκτρική εκένωση σήμερα η επιστήμη να κάνει κεραυνό, τεχνητό κεραυνό. Αυτό σημαίνει τι, ότι οι κεραυνοί τους οποίους εμείς ακούμε στον ουρανό είναι, παράγονται τεχνητός από εξωγήινους. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτό ήταν πολύ πετυχημένο. Μα εκεί οδηγεί η λογική αυτή. Εκεί οδηγεί η λογική αυτή. Πατέρα Αντώνη, για να απαντήσουμε και σε έναν τηλεθεατή που ρωτά τι σχέση έχει το Άγιο Φως με το άχτιστο φως. Ναι, αυτό πραγματικά είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που βέβαια αφορά τους πιστούς αυτοί που είναι λίγο, θα έλεγα, λίγο μπασμένοι μέσα στα της Εκκλησίας. Άκτιστο φως, όταν λέμε, εννοούμε το φως το οποίο μπορεί να δει η ψυχή του ανθρώπου. Mm-hmm. Όχι τα μάτια του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι τυφλός και όμως να δει το άκτιστο φως. Γιατί είναι τα. Α, κοιτάξτε, εδώ τώρα ήταν πραγματικά, αν μπορούσε να γυρίσει ένα κλικ πίσω η εικόνα δεν αυτή. Γίνεται, νομίζω. Αυτό το σύννεφο, το βλέπετε. Ναι. Είναι εκπληκτικό. Μοναδικό, θα έλεγα. Αυτό παράγεται από το πουθενά. Μέσα στο χώρο. Αν μπορούμε να το παγώσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το γαλάζιο σύννεφο που μου είπατε από την αρχή, Ναι, αυτό είναι. Είναι το παράγεται. Βλέπετε έτσι με τα χρώματα που το βλέπετε. Εγώ το είδα σε καρέ. Εγώ το είδα σε καρέ. Το είδα σε καρέ. Είναι παράγεται από το πουθενά, μέσα στο χώρο. Ναι. Είναι από το πουθενά, πραγματικά. Δεν μπορεί να αναπαραχθεί αυτό το πράγμα με τίποτα. Και τέτοια πράγματα, ξέρετε, και πάρα πολλά φωτεινά τέτοια φαινόμενα βλέπει ο κόσμος μέσα. Δηλαδή, βλέπει ένα σύννεφο έξω από τον ναό της Αναστάσεως. Βλέπει ηλεκτρικές συγκοινώσεις στο χώρο. Εκπληκτικά πράγματα. Δηλαδή, αν καθόταν κάποιος και τα κατέγραφε, θα έπρεπε να γράψει έναν ογκώδη τόμο με όλα αυτά και με τις φωτογραφίες. Μάλιστα, έχω και μια φωτογραφία την οποία δεν έχω μαζί μου. Την έχω δημοσιευμένη στο διαδίκτυο. Αν θέλει κάποιος, μπορεί να την δει. Να τη φλόγα. Η φλόγα δεν είναι αυτή που περνάει τώρα από εκεί μπροστά. Ναι. Η φλόγα που λέγατε ότι έφυγε από τη μία πλευρά. Δεν μπορώ να κατευθύνεται τώρα. Ναι. Λοιπόν, αν πάρει κάποιος τη διεύθυνση 1821GR που έχω την ιστοσελίδα, θα δει έχω μια φωτογραφία η οποία είναι, μου την έχει δώσει ο πατήρ Σάββας από το 1929. Νάτι και εδώ έτσι έχει. Ναι, εδώ ναι. Κοιτάξτε πώς φαίνεται η φλόγα. Ναι. Χάνει την εστία της η κάμερα και την δείχνει με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και από εκεί φεύγει και ξαφνικά και σβήνει, έτσι. Λοιπόν, σας έλεγα. Τρέχει και σβήνει, ας πούμε. Και σβήνει, ναι, στην κολόνα. Και σβήνει στην κολόνα δεξιά. Φωταγωγείται η κολόνα σε ύψος, ας πούμε, ένα μέτρο περίπου και πλέον. Να βλέπετε η κολόνα πώς φωταγωγείται αυτή τη στιγμή. Μόλις φτάσει εκεί και μετά σβήνει. Αλλά ενώ ήταν άνθρωποι δικοί μας εκεί δίπλα στην κολόνα, δεν είδε κανείς τίποτα. Με εντυπωσίασε αυτό. Μάλιστα ήταν και η αδερφή μου. Όλοι δεν είδανε. Κανείς. Από το γκρουπ τουλάχιστον το δικό μας, δεν ξέρω. Από άλλα γκρουπ δεν ρώτησα. Ήταν η αδερφή μου, μάλιστα, εκεί, η οποία είναι οδοντίατρος. Και τι σας είπε? Όχι, συνεχίζει να είναι γιατρός, γι' αυτό. Ναι, οδοντίατρος είναι. Μου είπε ότι όχι, λέει, εγώ δεν το είδα αυτό το πράγμα. Το είδε μετά στο βίντεο, βέβαια. Ναι. Ενώ ήταν ακριβώς εκεί στην κολόνα που έσβησε η σφαίρα αυτή που θα έπρεπε να την, αν μη τυράνω, να την τρομάξει. Ναι. Όταν έχετε στο πρόσωπό σου μια φλόγα τέτοια, φανταστείτε. Αλλά λαμπάδες του κόσμου κάθε χρόνο ανάβουν μόνες τους. Και αυτή είναι η εξήγηση του γεγονότος ότι όταν βγαίνει ο Πατριάρχης, ήδη, ας πούμε, ο μισός ναός έχει αναμένες τις λαμπάδες του.
ποιο θα ήταν αφελή να κάνει τόσα χιλιόμετρα εκεί και να ανάψει τη λαμπάδα από μόνο του. Με τότε γιατί κατέβηκε εκεί, με αναπτήρα. Τα έκτοτε έχω μελετήσει το Άγιο Φως. Μερικά πράγματα τα έχω διευκρινίσει καλύτερα. Για παράδειγμα, το 1994 ενώ είχα δει το Άγιο Φως, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που λέγανε μερικοί, ότι ανάβουν λαμπάδες του κόσμου μόνες τους. Και τους έλεγα, όχι, οι λαμπάδες του κόσμου δεν ανάβουν μόνες τους, μόνο είναι οι λαμπάδες του Πατριάρχη. Όταν όμως πήγα το 95, κυρία Μάρνη, και από περιέργεια γύρισα πίσω μου να δω στην εκκλησία που ήταν πίσω σκοτάδι όλοι, οι λαμπάδες βυστές και όλοι είχαν τη λαμπάδα τους ψηλά έτσι αυτό, και όταν άρχισε να βγαίνει το Άγιο Φως και είδα λαμπάδες παφ, παφ, παφ μέσα στο πλήθος να ανάβουν μόνες τους, συγκλονίστηκα. Είναι ένα τριχιαστικό γεγονός πραγματικά. Είναι κάτι που το είδα, δεν μπορώ να πω ότι το άκουσα πλέον. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσετε αυτά που έχω ακούσει. Θέλετε από να, ακούσετε, να ακούσουμε δύο λεφτά τι ισχυρίζεται ο κύριος ως εμπειρία, πείτε μας. Ναι, εγώ. Που είναι σχετική με αυτό το σημείο που εξετάζουμε τώρα. Το 1997 ήμουν στα Ιεροσόλυμα. Το φως δεν καίει μόνο λίγα λεπτά, έμενα 20 λεπτά. Ήρθαν και μου το ζούσαν με σπρέι οι στρατιώτες οι Εβραίοι. Τι κάνατε ακριβώς, εξηγήστε μας. Γνώρισα έναν Άραβα εκεί πέρα, ο οποίος ο πατέρας του ήταν ιερεύς του Παναγίου Τάφου, Ορθόδοξος Άραβας βέβαια. Και ο άνθρωπος μου είπε να έρθω το Μεγάλο Σάββατο στις 12 η ώρα πίσω από το Ναό της Αναστάσεως. Είχε μια πορτούλα και με έβαλε μέσα να πω στο. Μου είπε θα πω στο χορό που θα ψέλνουν στους ψαλτάδες και ότι στη δεύτερη φορά, και θα κάνω τρεις περιφορές γύρω-γύρω από τον Πανάγιο Τάφο, τη δεύτερη φορά εγώ θα μείνω στην κολόνα για να πάρω το φως από το Πατριάρχη. Να μην συνεχίσω μαζί τους. Πράγματι έτσι έγινε, δεν θα με ενοχλήσει κανένας μου είπε, και τη δεύτερη φορά που έγινε η περιφορά και έμεινα δίπλα, τότε είδα το φως όπως λέει και στο βίντεο, σαν να στραπέσω πάνω, αφού είχε μπει ο Πατριάρχης βέβαια μέσα, σαν να στραπέσω, σαν φλάζ χιλιάδες να... και μετά ξαναβγαίνουν οι φλόγες από τον τάφο του Χριστού και να βγαίνουν οι φλόγες, τι εννοείται, να βγαίνουν αυτές οι πύρινες σφαίρες που... Σαν ένα φλογοβόλο όπλο, σαν ένα φλογοβόλο όπλο να πετάει φλόγες, συνέχεια φωτιές. Αυτό είναι καινούργια έκδοση. Μισό λεπτό να ακούσουμε την εμπειρία. Φωτιές. Αυτές ρούτσαν στον αέρα, περνάγαν από τα μαλλιά των γυναικών, πήγαν και ανάβαν τα καντήλια στο... Δεν καίγανε τον κόσμο. Δεν τον καίγανε, όχι. Εμένα χτύπησε μία στο στήθος μου, έπεσε κάτω και την άναψα με τη λαμπάδα, με αυτό, τα 33 κεριά αυτά εδώ που... Αφού λοιπόν την άναψα, είμαι βέβαια κατηχητής της Ελλάδος και το κήρυτα το θαύμα αυτό στα παιδιά. Και γι' αυτό και πήγα εκεί. Ήθελα, με ρωτάγανε τα παιδιά, το έχεις ζήσει. Ναι, ναι. Όχι, λέω. Ήθελα να είμαι αυτόπις μάρτυρας. Ωραία, και βάλατε πώς... και το χέρι σας αφού ανάψατε τα δυσπιστούσα, δικά σας παιδιά. Δυσπιστούσα κι εγώ όπως ο πάτερ εδώ πέρα και το έβλεπα με το φως έτσι που ήταν πάνω και δυσπιστούσα να το πιάσω. Ώσπου εκείνη τη στιγμή ήρθε ένας Ρώσος μοναχός μπροστά μου και παίρνει, με το φως, παίρνει το φως με τα χέρια του και λουζόταν. Και αφού τον είδα και έκανε αυτό το πράγμα. Πήρα και εγώ τη λαμπάδα όπως ήταν και με πολύ περισσότερα μαλλιά που είχα και με γένεια και άρχισα με ανοιχτά τα μάτια και έβλεπα το φως, το ακουπούσα πάνω στο πρόσωπό μου. Και δεν και εγώ ήμουν καθόλου. Το δε χέρι μου έβγαιναν οι φλόγες πάνω από τα δάχτυλά μου και αυτό το είδανε μετά και το γκρουπ του πατέρα Μάξιμου που ήμουν μαζί και με άλλους 35, οι οποίοι δεν έκαιγότανε και όχι για λίγα δευτερόλεπτα, πάρα πολλά, 20 λεπτά τουλάχιστον εγώ είδα που γινόταν αυτό το πράγμα. Φωτογραφίες φέρει από αυτό το γεγονός, έτσι δεν είναι, μας έχετε δώσει φωτογραφίες. Ναι, είναι από το ίντερνετ. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία να πω. Α, έχετε και εμπειρία. Να δούμε και τις φωτογραφίες και να ακούσουμε και την εμπειρία. Ναι. Σε αυτό που συζητάμε τώρα, έτσι. Σε αυτό που συζητάμε τώρα, για το Άγιο Φως. Σας ακούμε. Εδώ βλέπουμε αυτές, ναι, αυτό που περιέγραφε και ο κύριος προλίγο. Ναι, εγώ προσωπικά δεν είχα ιδιαίτερα αντικειμένη θρησκευτική συνείδηση. Όταν είχα πάει το 2005, μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι είχα πάει έτσι. Περίεργα να αντιμετωπίσω, ας πούμε, το αντιμετωπίσω. Με αμφισβήτηση, βέβαια. Και είναι πολύ φυσικό. Και είχα φυσικό, και μια ειρωνική έτσι. Διάθεση, θα έλεγα. Όχι κακοπροαίρετη, μια ειρωνική διάθεση. Δηλαδή, προσπαθούσα, ας πούμε, με τη λογική του μυαλού, με την κοσμική λογική, να προσπαθήσω να εξηγήσω, ας πούμε, το άκτιστο, που είναι θέμα πνευματικής τοποθέτησης. Και χαίρομαι πολύ που το λέτε οποίο, έτσι αυτό. Πούμε, ναι. Συγγνώμη, μια παρένθεση, γιατί πολλοί, όταν κάμια φορά συζητάμε για τα θαύματα, πατέρα Αντώνη, απευθύνομαι και σε εσάς. Ο κόσμος, πολλοί κόσμοι θα αντιμετωπίζει με μια ειρωνία. Όχι απλά δυσπιστία, ως ειρωνία, δηλαδή στον κόσμο του, στον 20ο αιώνα, στον κόσμο της επιστήμης δεν μπορεί να συζητάμε αυτή τη στιγμή για πράγματα που δεν μπορούν να αποδειχθούν. Και φτάνουμε στο να το αντιμετωπίζουμε ειρωνικά. Ναι. Λοιπόν, έτσι ήσασταν κι εσείς. Βέβαια, εγώ μπορούσα να πω δεν είμαι πολέμιος εκκλησίας, αλλά δεν πίστευα καθόλου. Έτσι. Ωραία, αυτό το είπαμε. Προσπαθούσα βέβαια και στον να εξηγήσω με τη λογική του μυαλού και όχι με τη λογική του νου. Ναι. Γιατί άλλο κτιστό, άλλο άκτιστο. Ναι. Και αυτό βέβαια. Για μένα το θέμα δεν είναι να προσθέσω ένα ακόμη δίκη με εμπειρία. Την εμπειρία, εγώ την εμπειρία. Ήθελα, λοιπόν, η εμπειρία. Αν εξάρτητε από το ποιο είναι το δικό σας θέμα. Όχι, θα ήθελα όμως να το πω αυτό. Μετά θα... την εμπειρία, αυτό μου δοθεί ο χρόνος, με όλο το σεβασμό. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι βρέθηκα
στον Παναγιο Τάφο, ήθελα να πάω μπροστά, δεν μπορούσα να μπω. Βέβαια τώρα θα το πω σε μια πιο περιληπτικά, βρέθηκε ένας κύριος δίπλα μου, ένας κύριος, έτσι ένας γεράκος. Ας πούμε, θα έλεγα ότι το λέω με πιο απλά λόγια, είναι πιο παραστατικός. Και μάλιστα έτσι δεν τον είχα και με ιδιαίτερα συγκροτημένη λογική αυτό που ήταν δίπλα μου. Τέλος πάντων, για μια στιγμή κάθισα όπως ήταν μακριά βέβαια από εκεί που γινόταν το. από τον Παναγιο Τάφο, κάπου δεξιά, δεν τον έβλεπα ακριβώς. Στην αρχή έβλεπα κάποια κόκκινα, κάποια μπλε, πώς το λένε, γαλαζόλευκες. Γαλαζόλευκες, την οποία θεώρησα ότι είναι τα φλάσ των μηχανών. Γιατί ήταν πάρα πολλά, ας πούμε, που γινόντουσαν. Μετά όμως, εκεί που καθόμουν, ήρθε ένας πάλι κύριος, ο κύριος που σας είπα πρωτήτερα, που με άφησε, που μπήκαμε μαζί, και μου λέει: εσύ, του λέω εγώ, δεν πειράζει, απλά το παρακολουθώ. Τον αντιμετώπιζα πάλι, ας πούμε, με δυσπιστία. Και είχε τα κεράκια, κάτι άσπρα κεράκια, 33 κεριά, όπως ήταν ένα ολόκληρο. Μου λέει: δεν πειράζει, κράτησε τα λίγο, μου λέει, για να μπορέσω, μου λέει, είχε ένα παιδάκι εκεί πέρα να το φέρει πιο κοντά. Τέλος πάντων, εκείνη την ώρα όμως, σε χρόνο τετέ, άρχισε να έρχεται, βγαίναν πάρα πολλά έτσι, θα τα λέγω φλάς μηχανού, που ήταν οι γαλαζόλευκες φλόγες. Σε εκείνη τη στιγμή, που εγώ σας λέω δεν είχα καμία ιδιαίτερη πίστη, ούτε αυτή τη στιγμή λέω κάτι για να μην υπερασπιστεί του Χριστού, αυτά τα θεωρώ γελία. Εκείνη τη στιγμή έρχεται μία λάμψη. Είστε γιατρός κι εσείς από Βεβαίως, γιατρός είμαι. Έρχεται μία λάμψη, όπως τα μάτια μου ανοιχτά. Τυφλώθηκα, αλλά δεν έκλεισα τα μάτια μου. Καταλαβαίνετε, ένα πράγμα το οποίο σαν ήταν ομόκεντρική κλίδα, δηλαδή κάπου με πήγε και με έφερε. Σε χρόνο τετέ, δεν μπορώ να εξηγήσω, ας πούμε. Και εκείνη τη στιγμή έχω τα κεριά στα χέρια μου, τα οποία είναι αναμένα. Καταλαβαίνετε. Αυτό μου συνέβη και κοιτάω δίπλα και δεν ήταν ο κύριος που ήταν δίπλα. Εγώ δεν κάθομαι να το ερμηνεύσω. Αφηγούμε αυτό το οποίο μου συνέβη. Καταλαβαίνετε. Ναι, πείτε μου πάλι το σημείο σε χρόνο τετέ, τι ακριβώς έγινε που σας έχει σαστίσει. Ναι, ήρθε, ας πούμε. Πώς το λένε, μια δέσμη φωτός. Το οποίο σαν να με πήγε κάπου και να με έφερε. Δεν είδα, αλλά ένιωσα ότι ήμουν σε μια διάσταση. Αλλά αυτό έγινε σαν να ήταν και ομοκεντρική κλίση. Ναι. Ο χώρος μου και αυτό πράγμα. Και... Ψυχιατρικά αυτό μπορεί να εξηγηθεί. Δηλαδή ότι όταν είσαι σε μια φόρτιση, σε μια έντονη συγκίνηση, θα μπορούσε ενδεχομένως, πατέρα Αντώνη, να νιώθεις ότι έστω και δεν είναι ψυχίατρος, αλλά επειδή έχω γνώση ψυχιατρικής. Όχι, απευθύνομαι, ο πατέρας Αντώνης είναι ψυχίατρος και γι' αυτό τον ρωτώ. Με όλο το σεβασμό θα ήθελα να πω. Ναι, κοιτάξτε, κυρία. Να μας απαντήσει μισό λεπτό. Ναι, κοιτάξτε, κυρία Δρούζα, με την ιδιότητα του ψυχιάτρου. Αν είναι δυνατόν να ρωτάτε ψυχίατρο που είναι ιερωμένος για να πάρετε ψυχιατρική γνωμάτευση. Μα με συγχωρείτε, σοβαρολογείτε με αυτό το οποίο λέτε. Είναι αυτό επιχείρημα για να συζητήσουμε για το άκτιστο. Ένα ψυχίατρο ο οποίος να είναι ουδέτερος. Όχι να είναι ιερωμένος. Τι σημασία έχει αυτό. Ουδέτερη η ψυχιατρική επιστήμη. Κύριε Καλοπούλε. Έχει ένα πρόβλημα με δηλαδή, την ιεροσύνη του. Μην μπαίνετε στην επιστήμη. Επιστήμη είναι επιστήμη. Επίσταμε που σημαίνει γνωρίζω καλώς. Εσείς τι καλώς γνωρίζετε όταν δεν έχετε ζήσει, κύριε Καλοπούλε. Δεν έχετε ζήσει ένα γεγονός. Και έρχεστε με τι ιδιότητα. Εκείνος τουλάχιστον είναι ένας επιστήμονας που προέρχεται από τη όλη. Σας λέω επίσταμε. Το ρήμα σημαίνει γνωρίζω καλώς. Γνωρίζει τη δουλειά του καλώς. Εσείς τι πώς τον κρίνετε. Βλέπω να σας απαντήσω, κύριε Καλοπούλε. Θα σας απαντήσω. Ναι, να μας απαντήσετε. Μισό λεπτό παρακαλώ. Κοιτάξτε, κυρία Δρούζα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση να θεωρούμε ότι η απιστία είναι πλεονέκτημα στον άνθρωπο. Και νομίζουν αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι είναι κάποιο προσόν. Εγώ θα σας πω το εξής. Δεν έχουν αντιληφθεί το εξής. Ότι η απιστία είναι πίστη στο τίποτα. Είναι και αυτό ένα είδος πίστης. Μην νομίζετε λοιπόν ότι είστε αντικειμενικός παρατηρητής. Ίσα-ίσα αυτός ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει έχει ένα κλειστό παράθυρο μπροστά του. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πιστεύει. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα στα οποία και να μπορέσει να πιστέψει, πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτή. Αν έχει αποκλείσει τον εαυτό σου από τη δυνατότητα. Τώρα, στο ερώτημα που σας έθεσα εγώ, μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μια απάντηση. Βεβαίως, κυρία Δρούζα, κοιτάξτε, αν τα πάρουμε τα πράγματα. Φαίνεται ένας άνθρωπος απόλυτα φυσιολογικός και θέλω να καταλάβω κατά πόσο μπορεί κάποιος σε δευτερόλεπτα μέσα σε έντονη συγκίνηση, σε καθεστώς δηλαδή έντονη φόρτιση. Ναι, κοιτάξτε, δεν ήταν σε έντονη συγκίνηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν και αμφισβητείας. Μάλιστα. Διότι αν το πάρει κανείς, αν είχαμε έναν άνθρωπο στο εργαστήριο, να το πω έτσι, βεβαίως μπορεί να πει κανένας ότι μπορεί να υπάρξουν διάφορα φαινόμενα. Μάλιστα. Αλλά εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι μαζικό. Μπορώ να πω ένα μικρό σχόλιο. Να τελειώσω λίγο, κύριε Καλόπουλε. Μέχρι τώρα. Και εκτός αυτού. Δεν διακόπτουμε, κύριε Καλόπουλε. Ναι, δεν μιλάμε και καθόλου από την πλευρά. Μισό λεπτό θα περιμένετε, θα έρθει ο λόγος και σε εσάς που αμφισβητείτε το γεγονός. Εδώ δεν έχουμε μόνο. Κοιτάξτε, κύριε Δρούζα, εδώ δεν έχουμε μόνο ψυχολογικά φαινόμενα. Εδώ έχουμε φαινόμενα πραγματικά. Τα οποία τα καταγράφουν οι κάμερες, τα καταγράφουν τα φωτογραφικά φιλμ. Δεν μιλάμε για μεταφυσικά φαινόμενα, μιλάμε για υπερβατικά φαινόμενα. Δεν μπορώ εγώ που ο Θεός είναι το άπειρο να το περάσω λογική μου και να το εξηγήσω αυτό που κάνει ο κύριος απέναντι. Μάλιστα. Με όλο το σεβασμό. Ναι. Και αν έχω θεία στοιχεία, ελευθερία, βούληση, αγάπη, δεν έρχομαι εδώ με εμπάθεια και αυτές τις μέρες που πρέπει, αν θέλετε, να εξαγνίζει τον κόσμο και να κοπάζουν τα συναισθήματα, τα αντίθετα, στους δύσκολους καιρούς να ερχόμαστε να αποδεικνύουμε πειράματα και τέτοια. Μας τα πάνε κατά καιρούς αυτά. Να περιμένουμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε κιόλα. Απέναντι τον Πανάγιο Τάφο και αρχίζει να βγάζει φως από μέσα.
Ο Παναγιός Τάφος είναι χοντρή γκρίζα πέτρα. Χοντρή γκρίζα πέτρα συμπαγής, σκαλιστή. Αρχίζει να βγάζει φως από μέσα. Κάνω έτσι. Κι όσο έκανα έτσι, υπόψη ότι τρέχανε τα μάτια μου δάκρυα και προσπαθούσα να κρατήσω. Συγγνώμη για τη σύγκαινη και την ένταση, αλλά το ξαναζώ. Να κρατήσω τα βλέφαρά μου ανοιχτά, μην τυχόν και χάσω κάποιο δευτερόλεπτο. Μην τυχόν μου φύγει κάτι. Όσο περνούσε η ώρα, βλέπω στο κέντρο του Παναγίου Τάφου απέναντι στο βάθος και μάλιστα προς τη δεξιά πλευρά, όσο περνούσε η ώρα, δυνάμωνε και έγινε σαν... Πώς είναι μεσημέρι που δεν μπορείς να δεις τον ήλιο, εάν το δεις θα στραβωθείς. Αυτό έπαθα εγώ. Και βλέπω και δυνάμωνε μια πύρινη μπάλα στην δεξιά κάτω πλευρά μέσα του Παναγίου Τάφου. Ο δε Πανάγιος Τάφος έγινε κάτι, πώς λέμε αυτό το σιθρού. Όλο φως κρίσταλο. Λέω τώρα θα απογειωθεί. Είναι αδύνατο να σας μεταφέρω αυτό που ένιωσα. Και ξαφνικά βλέπω τον κόσμο να αναστατώνεται όσο πήγαινε και λίγο πιο προς τα εμάς και βλέπω τις καντήλες στο βάθος ανάβουν όλες με τη μία μέχρι εμάς. Έφτασε το Άγιο Φως όχι σε εμάς από πίσω στο ιερό μέσα, αλλά πολύ κοντά σε εμάς. Χωρίς να έχει έρθει ο Πατριάρχης ακόμα, μόνες τους οι λαμπάδες. Πώς να σας το πω. Η κόρη μου ήταν δίπλα με φουντωτό σγουρό μαλλί, ξέχασα να σας το πω. Αυτό φαντάζεστε τι φλόγα βγάζει. Φλόγα, όχι αστεία. Φλόγα. Χώρια που ήταν γύρω μας. Λοιπόν, και τις κάνω τα μαλλιά έτσι και χώνω τις φλόγες μέσα στα μαλλιά της. Έβγαινε το φως ανάμεσα από τις τρίχες. Το μόνο που της έμενε, έπρεπε να λαμπαδιάσει εννοείται, λίγο λιωμένο κερί. Και κάνω τα ρούχα μου έτσι. Έπρεπε να έχουμε γίνει όλοι μια λαμπάδα. Όχι μόνο εμείς, εκεί. Όλος ο κόσμος, την ίδια δουλειά κάναμε. Πλημμυρίσαμε φως. Δεν περιγράφεται με τίποτα.